Ευρώπη μια φορά είδαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να έχουν τον όρο μπροστά εκπαιδευτικοί. Λοιπόν, από τη στιγμή που άκουσαν τη λέξη ότι δεν πρόκειται να απολογηθούμε σε κανέναν, ότι δεν νομιμοποιούμε τις δύο κλήσεις, τις δύο διώξεις, άρχισαν να βαράνε τα τραπέζια και να μας λένε ότι είστε απαράδεκτοι, ότι μας εμποδίζετε. Εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι το φοιτητικό κίνημα, το εργατικό κίνημα είναι εδώ, ήταν εδώ, έχει μπλοκάρει και άλλα νομοσχέδια, τα έχει πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων και ακόμη μια φορά θα αποδείξουμε στην πράξη ότι οι απειλές, η τρομοκρατία δεν πρόκειται να περάσει. Ξέρουμε, δεν έχουμε αυταπάντες ότι η χρονική περίοδος που έρχεται δεν είναι τυχαία. Γιατί όλοι τους είδανε ότι όταν ο λαός, όταν η νεολαία το πάρει απόφαση, μπορεί να φέρει πραγματικά τα πάνω κάτω και γι' αυτό το λόγο έρχονται και να εφαρμόσουμε τώρα το νέο νομοπλαίσιο. Και μας μιλάνε για ανομία, για παραβατικότητα, ενώ έρχεται να μπλοκάρει τη συζήτηση στους διοικητικούς συλλόγους, τα άγανά τους να παίρνουν αγωνιστικές αποφάσεις και να διεκδικούν αυτό που έχουν ανάγκη σήμερα στον 21ο αιώνα. Εμείς λέμε ότι θα συνεχίσουμε, ότι είναι απαράδεκτο, ότι θυμίζει άλλες εποχές, λογικά τις έχουν ζηλέψει και το λέμε δυνατά για να το ακούσουν, ότι δεν πρόκειται συγχωροχάρτη, ότι δεν πρόκειται δήλωση μετάνοιας να δώσουμε σε κανένα. Ότι ο φοιτητικός μας, είμαστε περίμενοι, ο φοιτητικός μας σύλλογος εκείνες τις μέρες ήταν μπροστά για να τιμήσει, όχι για να τιμήσει βασικά, για να μην ξεχάσει το έγκλημα στα Τέμπη, τους νεκρούς φοιτητές μας, συναδέλφους μας από το ΑΠΙΒΙΤΑ, ήταν υποχρέωσή μας να είμαστε στον δρόμο και αναρωτιόμαστε και αυτοί οι άνθρωποι που αλλού θα έπρεπε να ήταν. Ως πολιτική μηχανική έχουμε ένα επιπλέον καθήκον να διεκδικούμε ασφαλές μεταφορές, να μην ξαναεπαναληφθεί ένα τέτοιο έγκλημα, να μην ξαναθυμίσουμε νεκρούς. Και είναι τραγικό το γεγονός ότι δεν ασχολούμαστε με αυτά, ασχολούμαστε με πτωχικές διώξεις και με κλήσεις, κάτι που έχει να γίνει από τη Χούντα. Το όπλο μας, η δύναμή μας είναι η αλληλεγγύη, είναι η ενότητα απέναντι σε αυτές τις πολιτικές που γκρεμίζουν τη ζωή μας, που στείλαν τα παιδιά στο θάνατο, στην τραγωδία στα Τέμπη και που εμποδίζουν ακόμα και να ανοίξουμε το σώμα μας να διαμαρτυρηθούμε για αυτούς τους λόγους. Τους το λέμε ξεκάθαρα. Δεν πρόκειται να περάσει καμία πειθαρχική δίωξη. Οι απειλές τους και τα φοιτητοδικεία τους θα τα ακυρώσουμε στην πράξη και τους νόμους τους. Συνεχίζουμε δυναμικά με τους αγώνες και τις διεκδικήσεις μας γιατί έχουμε δίκιο και θα το κάνουμε πράξη. Αυτές οι δηλώσεις είναι απαράδεκτες. Δεν θα τις δεχτούμε. Τα παιδιά εδώ, ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος των πολιτικών μηχανικών έχουν την πλήρη στήριξή μας. Θα βγούμε μπροστά με τις διεκδικήσεις μας, με νέες κινητοποιήσεις. Δεν θα αφήσουμε αυτό να περάσει. Οι αγώνες μας δεν διώκονται. Αυτός ο αγώνας είναι δίκαιος. Ζόμαστε, δεν τρομοκρατούμαστε, δεν φοβόμαστε. Θα στείλουμε στα σκουπίδια τους νόμους τους και όλους όσους θέλουν να εφαρμόσουν. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, δεν σταματάμε εδώ. Για όλα τα θέματα, νεολαία, εργατικό κίνημα, όλοι μαζί συνεχίζουμε. Επόμενος μεγάλος σταθμός είναι τη Δευτέρα το πρωί, Πρωτομαγιά μπροστά στο εργατικό κέντρο, της Πάτρας στις 10.30 το πρωί. Καλή συνέχεια στους αγώνες μας.